Απλώς αυτά που χαρακτηρίζουμε γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου, των Ελλήνων της Ιωνίας, είναι διαφορετικές φάσεις του ιδίου σχεδίου, το οποίο είχε ως στόχο να εκαθαρίσει το 20% του Οθωμανικού πληθυσμού που ήταν χριστιανοί εκείνη την περίοδο. Αυτό ξεκινάει τέλη του 13, αρχές του 14, πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με αντικείμενο τους Έλληνες της Ιωνίας και της Ανατολικής Τράκης. Υπάρχει ένα διάλειμμα όταν η Τουρκία τον Νοέμβριο του 14 μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε οι Γερμανοί την καλούν να κατεβάσει λίγο τους τόνους έναντι ημών, προκειμένου να μην μας πρόξει να πάμε προς τη μεριά της Αντάντ. Είναι η περίοδος που αρχίζει η γενοκτονία των Αρμενίων και μετά ξαναρχίζουν οι εθνοτικές καθαρίσεις και οι γενοκτονικές επιθέσεις εις βάρος των Ελλήνων, με κύριο αντικείμενο, ειδικά σε αυτή τη δεύτερη φάση, εθνοτικές εκαθαρίσεις στην περιοχή της Ιωνίας και γενοκτονικές επιθέσεις στην περιοχή του Πόντου. Αυτά σε γενικές γραμμές τελειώνουν το 1918 με την εξαίρεση της περιοχής του Πόντου, που συνεχίζονται κατ' ουσίαν μέχρι και το 1923. Επομένως, ο βασικός λόγος για τον οποίο πηγαίνουμε εκεί είναι διότι θέλουμε να διασώσουμε τους Έλληνες της περιοχής από τον εξανδραποδισμό τους. Δεν νοείται δε ιμπεριαλιστικός πόλεμος, το λέει και το όνομά του από μόνο του, όταν πας να ελευθερώσεις το σπίτι σου. Τώρα, γιατί ο Βενιζέλος επέλεξε την περιοχή της Ιωνίας και όχι παραδείγμα την Κωνσταντινούπολη? Ο λόγος ήταν απλός. Ο Βενιζέλος προσπάθησε να κινηθεί βάσει της αρχής των εθνοτήτων, η οποία αρχή των εθνοτήτων επέβαλε να έχει τη σχετική πλειοψηφία σε μια περιοχή. Στην Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες ήταν περίπου μισό εκατομμύριο, αλλά από αριθμητικής πλευράς ήταν κάτι λιγότερο από τους μουσουλμάνους. Επιπλέον, αν διεκδικούσε την Κωνσταντινούπολη, θα έβρισκε απέναντί του 100% την Ιταλία, η οποία θα έβλεπε να αναδύεται στην Ανατολική Μεσόγειο μια ισχυρή δύναμη, η οποία θα είχε και πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, και επίσης θα είχε προβλήματα και με τη Γαλλία και ίσως και με την Αγγλία, ίσως με την Αγγλία. Ήθελε να αποφύγει να έχει συγκρούσει με τους συμμάχους. Επέλεξε την περιοχή της Ιωνίας λόγω του ότι στην περιοχή αυτή οριακά ήμασταν η πλειοψηφία του πληθυσμού.